Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με σπαρακτικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας μετά τον θάνατο του 17χρονου μαθητή που τραυματίστηκε σε τροχαίο και παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου νοσοκομείου για 19 ημέρες. Εκατοντάδες πολίτες, η οικογένειά του και συμμαθητές του τον συνόδευσαν σήμερα στην τελευταία του κατοικία στον Δήμο Μαλεβιζίου. Η Έλλη Κοκάλη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Απίστευτη οδύνη στην αυλαία αυτής της τραγωδίας που γράφτηκε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου με θύμα το 17χρονο Γιώργο Παρασύρη, ο οποίος έζησε χθες μετά από 19 ημέρες μάχης για τη ζωή στη μονάδα ενιατικής θεραπείας του Βενιζελίου. Στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Γαζίου ράζησαν καρδιές το μεσημέρι με ένα μαύρο φορεμένο πλήθος να προσπαθεί να σταθεί στην πλευρά της οικογένειας του αδερφού του Γενικού Λυκείου της περιοχής. Απαϊγόρητοι δίπλα τους, εκπαιδευτικοί και μαθητές που είχαν αποχαιρετήσει νωρίτερα στην αυλή του σχολείου με λύρα και ματινάδες τον αγαπημένο τους συμμαθητή, πραγματικά σε μια ατμόσφαιρα συγκλονιστική. Ο χρόνος έχει παγώσει από χτες στο σχολείο του 17χρονου, όταν έγινε γνωστό ότι άφησε την τελευταία του πνοή. Φίλοι και συμμαθητές του άτυχου παιδιού δεν μπορούν να πιστέψουν τι έχει συμβεί, ενώ σύσσωμο το εκπαιδευτικό προσωπικό στέκεται στο πλευρό τους. Τραγικές φιγούρες στον σημερινό αποχαιρετισμό οι γονείς του που περίμεναν όλες αυτές τις ημέρες έξω από την εντατική ένα μήνυμα ελπίδας το οποίο τελικά δεν ήρθε ποτέ. Η οικογένεια του 17χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ένα σημείο καρμανιόλα που θερίζει ζωές στην παραλιακή λεωφόρο και ήδη φαίνεται να ακολουθεί τη δικαστική οδό ζητώντας να μπει τέλος στις συνθήκες που οδήγησαν είτε επέτειναν τις συνέπειες του συγκεκριμένου τροχαίου. Πάντως μιλάμε για ένα απίστευτο φορό αίματος και το 2023, ο οποίος προκαλεί σοκ, καθώς μόνο αν υπολογίσει κανείς ότι τις τελευταίες ημέρες, πέντε ημέρες η τρίτη, θρηνή, τρία θύματα, είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Κρήτης, οι νεκροί είναι 33, ενώ πέρυσι είχαν φτάσει τους 48, ενώ αντίστοιχα οι τραυματίες που το 2022 ήταν 300, φέτος ήδη φτάνουν στους 400. Έλλη, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.